Gadget Review θα δούμε ένα headset, gaming headset από την Cooler Master. CM Storm είναι η σειρά των gaming προϊόντων της Cooler Master και αυτό είναι το Pulse R, έτσι είναι η ονομασία του συγκεκριμένου headset. Ένα USB ή παραδοσιακό headset gaming, αποκλειστικά σχεδόν για υπολογιστές, το οποίο έχει πολύ ωραίο design. Το design είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς. Βλέπουμε εδώ πέρα όλες αυτές τις μεταλλικές επιφάνειες που χρησιμοποιεί η Cooler Master. Ανάγλυφο εδώ πέρα το λογοτυπάκι CM Storm της συγκεκριμένης σειράς. Και πηγαίνοντας εδώ πέρα στο πλάι, βλέπουμε αυτή εδώ πέρα την αλουμινένια μεταλλική επιφάνεια με τις βίδες, την οποία κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, να τη βγάλει, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο, να την αφαιρέσει για να τη βάψει, ας πούμε, και να τη φέρει στα χρώματα που θέλει ή να βάλει κάποιο λογότυπο πάνω, κυρίως για ομάδες οι οποίες θέλουν να έχουν ξεχωριστή εμφάνιση όταν παίζουν κάποιο online competitive game σε κάποιον δημόσιο χώρο. Τώρα, τα ακουστικά τα συγκεκριμένα. Έτσι είναι κλασικό headset, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει και να μικραίνει ούτως ώστε να τοποθετούνται καλύτερα στο κεφάλι του κάθε χρήστη. Υπάρχει μαξιλαράκι στο κάτω μέρος της στεφάνης εδώ πέρα, ούτως ώστε να είναι ανατομικό, και μαξιλαράκι αντίστοιχα στα ακουστικά, τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε, τα ακουστικά δεν είναι στρογγυλά, έχουν αυτή την περίεργη εμφάνιση, δίνοντας κάτι ξεχωριστό. Τα ακουστικά, τα ηχεία που είναι μέσα πίσω από αυτήν εδώ πέρα την επιφάνεια, έχουν διάμετρο 42 χιλιοστά και προσφέρουν πολύ καλές επιδόσεις, είναι αρκετά δυνατά όσον αφορά στην απόδοσή τους, έτσι, και είναι πραγματικά πολύ ωραίο το design των συγκεκριμένων headset, το οποίο μπορείτε να το δείτε άμα τα βάλω πάνω μου λιγάκι, έτσι, και μάλιστα τώρα που εγώ μιλάω δεν ακούω σχεδόν καθόλου τη φωνή μου, έχει πάρα πολύ καλή απόδοση όσον αφορά στο να απομονώνει τους εξωτερικούς ήχους και καλύπτει τα αυτιά μια χαρά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να ακούτε τίποτα άλλο. Βέβαια μετά από πολύ ωραία χρήση θα υδρώσουν λίγο τα αυτιά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα με τα περισσότερα headset που υπάρχουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ούτως ώστε να κάνει την κλασική κίνηση να μαζεύονται ή να γυρνάνε δεξιά-αριστερά. Είναι πολύ μικρή αυτή η γωνία που δίνει το ακουστικό εδώ πέρα για να προσαρμοστεί στο κεφάλι. Σε άλλα ακουστικά βλέπουμε να γυρνάει μέχρι και 90 μοίρες. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί τελικά προσαρμόζεται πολύ καλά στο κεφάλι. Τώρα για τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο καλώδιο πάνω. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιείται ξεχωριστά, είναι στη συσκευασία. Το καλώδιο είναι αυτό εδώ πέρα, αρκετά μεγάλο, νομίζω έχει μήκος μέχρι 3 μέτρα, και στην απόλυξή του εδώ πέρα έχει είτε USB θύρα για να τη βάλετε κατευθείαν στον υπολογιστή, είτε άμα δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε μέσω USB, έχει παραδοσιακό μικρόφωνο και ακουστικά, τα οποία μπαίνουν στις αντίστοιχες θύρες του υπολογιστή σας ή της φορητής κονσόλας. Και για να το συνδέσετε με το headset, υπάρχει εδώ πέρα το αντίστοιχο βυσματάκι και η θύρα η οποία πηγαίνει και έρχεται εδώ πέρα και είναι προπραϊέτερο, είναι τελείως έτσι δικιά του θύρα και μπαίνει εδώ για να συνδεθεί και τώρα μπορούμε να τα συνδέσουμε. Πάνω στο καλώδιο εδώ υπάρχει αντίστοιχα ένα αλουμινένιο ρυθμιστικό, το οποίο έχει δύο λειτουργίες. Εδώ πέρα είναι αυξομοίωση της έντασης του ήχου και αυτό είναι on-off για το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο και αυτό είναι εξωτερικό, έτσι το έχω αφήσει πίσω και θα το βάλουμε εδώ πέρα. Μπαίνει σε αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα που φαίνεται εδώ πέρα. Όποιος θέλει να το χρησιμοποιεί μπορεί να το πάρει εδώ το μικροφωνάκι, το οποίο είναι και ελαστική για να προσαρμοστεί στο πρόσωπο μπροστά από το στόμα ακόμα καλύτερα. Έρχεται και μπαίνει εδώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να το καταφέρουμε, απλά να βρω ποια είναι η αριστερή πλευρά. Okay, εδώ είναι. Για να έρθει εδώ και κουμπώνει εδώ πέρα το μικροφωνάκι. Δεν το κουμπώσα καλά, απλά πρέπει να δούμε την θέση του πώς μπαίνει ακριβώς. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να κουμπώσει καλύτερα. Ωραία, τώρα κούμπωσε. Okay. Και είναι έτοιμο το μικρόφωνο, έτσι. Κούμποσε, το βάζω μπροστά και μπορώ να το φέρω το μικρόφωνο εδώ μπροστά για να μιλάω την ώρα που παίζω, ας πούμε, και να με ακούνε οι φίλοι μου. Έτσι, ή να το απομακρύνω για να μην ακούγομαι καθόλου και μπορώ να ρυθμίσω από το εδώ πέρα από το ρυθμιστικό που έχει την ένταση του ήχου αναλόγως τι θέλω να ακούω και την ένταση του μικροφώνου να το κλείσω ή να το ανοίξω από εδώ. Αυτά λοιπόν είναι τα Pulse R της Cooler Master CM Storm σειρά, όπως είπαμε. Ένα αξιόλογο και πολύ ποιοτικό headset για τους gamers. Απευθύνεται κυρίως για όσους θέλουν χρήση στον υπολογιστή. Και δουλεύει και με το PlayStation 4 λόγω της θύρας USB που έχει. Μπορείτε να το βάλετε στο θύρα USB και να τα χρησιμοποιήσετε και στο PlayStation 4. Θα τα βρείτε στην αγορά σε μια τιμή που είναι γύρω στα 60 με 70 ευρώ. Έτσι, ένα ιδιαίτερο και πολύ αποδοτικό σύστημα για να ακούτε απομονωμένοι τα αγαπημένα σας παιχνίδια χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω σας.